Καλησπέρα, Dragons. Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι πολύ συγκινημένος που. 10 χιλιάρικα είναι καλά, ρε. Μπουφοπίτουρα, τα αγοράζω. Τι αγοράζετε? Τη σιωπή σου. Με 15. Εγώ. 20. Χαρή. Εάν είναι να μου σκάζει 20 χαρτιά σου, πουλάω τη δική μου σιωπή. Ίδιο μοντέλο, δεν θα καταλάβει διαφορά. Όχι, κύριε Βαθιά. Εγώ πιστεύω πολύ στο προϊόν μου και θα σα το δείξω ό,τι και να λέτε. 20 χιλιάρικα και το κουτί ένα. Τι είναι το κουτί ένα? Τσάκω το να πούμε. Άνοιξε το από μένα με αγάπη. Ρε λαδοπετινέ, είσαι ειδήποτε απόδειξη ότι ο Γιάννης Μπέζος έχει δίκιο. Γιατί τι είπε? Ότι αυτή η χώρα παράγει περισσότερους συμμαθητές του από όσους μπορεί να καταναλώσει. Dragons, εγώ δεν είμαι εγώ. Αμάν, σαν μισά αυτοφοράκια. Όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν είμαι εγώ. Είμαι ο κλόνος του εγώ μου. Και δεν μας το λες τόση ώρα. Συγχαρητήρια, έχουμε deal. Τράβε τα τσακίδια τώρα. Τι έκανε, λέει, δεν μου πείτε τους όρους του deal. Πριτς, ρώτα το εγώ σου. Μα εγώ είμαι το εγώ μου. Όχι, εσύ είσαι ο κλόνος του εγώ σου. Εγώ με το εγώ σου συνεταιρίστηκα. Κύριε Βαθιά, γιατί μου μιλάτε έτσι? Εγώ από όλους τους Dragons, εσάς θέλω. Αγαπάω πολύ τους εφοπλιστές. Και ελιστάει, τους αγαπάει, ρε φιλιο κοκολάριε. Αλλά δεν έρχεται εδώ να μας σκοτήσει το βιλιγκέκα με τις εφευρέσεις της. Δελτία, λέει. Βαγγέλη, γιατί λες ότι δεν είσαι εσύ? Μήπως είσαι Μεξικάνος? Όχι, γιατί ρωτάτε? Για να δω αν έπαθες φουρέιρα. Dragons, ακούστε με επιτέλους. Είμαι εφευρέτης και κλωνοποιώ ανθρώπους. Μόνο ανθρώπους κλωνοποιείς ή και βόδια? Μόνο ανθρώπους. Άρα μας κορέδιψες. Δεν κλωνοποιήσεις τον εαυτό σου? Δεν το πιστεύετε, ε? Τώρα θα σας δείξω εγώ. Με το κλόν Air 2024 θα φτιάξω ένα πιστό αντίγραφό σας, κύριε Βαθιά. Να σου πω ψηλέ. Πες του κλόνου μου, όπως έρχεται, να μου φέρει και μια μπιφτέκια, γιατί γουργουρίζει η κοιλιά μου σαν το παπόρο μου όταν κορνάει. Βαγγέλη μου, είναι η πρώτη φορά που κλωνοποιείς? Είχες ξεκινήσει τα δοκιμαστικά σου με τον Ευαγγελάτο και βγήκε ο Χριστάκης σαν τικάι. Τσα! Τους είπα να βάλουν και μπόλικο αλάτι, όπως σου αρέσει, Χάρη. Παναγία μου, τι τούτο, ρε! Χάρη, σε βλέπω διπλό σαν τους αδελφούς Κατσάμπα. Βλέπουμε το ίδιο όραμα. Αυτός ο κερατάς που μας έφερε τα σουβλάκια πριν θα έριξε κάτι μέσα. Θυμάσαι τι είπε μόλις μας είδε? Τι είπε? Πω πω, τι χαρά είναι αυτή. Βλέπω 5 δράκους. Τώρα τους βλέπουμε κι εμείς. Δεν βλέπετε δράκους, κύριε Βαθιά. Τον κλόνο σας βλέπετε. Μιλήστε του. Να του μιλήσω. Γεια σας. Τι κάνετε? Η οικογένεια καλά? Τι με γαστούκησε, τι κάνεις εκεί? Δεν σε γαστούκησα. Και τότε τι έκανες? Την αυτοκριτική μου για όσο έχω πει μέχρι σήμερα. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Τι λέει αυτό, ρε? Τι κάνετε εκεί, κύριε Βαθιά? Α, κοιτάξτε να πούμε. Αν τυχόν ο κλόνος μου είναι made in China. Εγώ τριφυλάρα είμαι. Το ξέρω, κύριε Βαθιά. Αλλά το αντίγραφο λέει πάντα τα αντίθετα από όσα πιστεύει το πρωτότυπο. Είναι έτσι προγραμματισμένο. Δοκιμάστε να δείτε. Ακούω μόνο light. Sneak. Ο μπαμπάς σας. Λίλη. Ναι. Σου έχω πει τελευταία πόσο έχεις ομορφήνει. Ρε σαν τουροβιόλι, κουάσι μόνο με λέμε τόσο καιρό. Όχι, Λίλη μου, μην το πιστεύεις τον Αρκουδαίο, για το Τανιμανίδη το είχα σκεφτεί αυτό. Α, ο Σάκης είναι ο καλύτερος προσυγιαστής στην Ελλάδα. Όχι, βρε, θα μου το κλείσει το σπίτι, από πού κλείνει αυτό, ε? Και η εκπομπή του Γιάγκα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι για τον Γιάγκα, ρε σπινομάχε, μην με πιάσει το στόμα του, γιατί θα είναι η μπάρκα, όμως πίσω τι θες. Δεν γλωσσοφιλήθηκε με τον πρώην της Κατκέν. Ακαίλη μου, κλόνος είναι αυτό, είστε με τις αλήθειες με την Ευγενία Μανολίδου. Μην ανησυχείτε, έχει διάρκεια ζωής μόνο 3 λεπτά. Μετά, εξαφανίζεται. Ο κλόνος και μένει το πρωτότυπο. Ή εξαφανίζει το πρωτότυπο και μένει ο κλόνος. Αυτή τη ρύθμιση δεν την πετυχαίνω με τίποτα. Τι λες, ρε τυρανόσαυρε Ρεξ? Θα εξαφανίσει εμένα και θα αφήσει την ανθρωπότητα το φόβο αυτιά που είναι Ολυμπιακός και γκρούπι του Σνικ. Έλα εδώ, Βαγγελάκι. Έλα εδώ, αγοράκι, να σου πει κάτι σε αυτή ο θείος βαφιάς. Έλα εδώ, ρε! Ρεξ, Βαγγέλη, να σου μαδίσει το μουσου με την Τανάγια θέλει. Ραρ, Βαγγέλης, ραρ!